καλοκαίρια της κρίσης δεν θυμίζουν σε τίποτα τις ανέμελες μέρες των περασμένων χρόνων. Όμως ακόμα και τώρα σημασία έχει να μπορούμε να τα απολαύσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Με πλώρη τα ελληνικά νησιά, οι Κύπροι φεύγουν φέτος κατά χιλιάδες, αφήνοντας πίσω τους σκοτούρες και οικονομική κρίση και αναζητώντας ξεκνιασιά και διασκέδαση. Δεν είναι βέβαια λίγοι και εκείνοι που προτιμούν κάπως πιο μακρινούς προορισμούς. Δεν έχω πάει ακόμα. Θα πάω honeymoon γύρω της Αμερικής. Μαϊάμι, Λος Άντζελες, Las Vegas, Νέα Υόρκη. Στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής Κύπρον. Πάμε ελληνικά νησιά τέλος Αυγούστου. Άνδρος συγκεκριμένα. Πήγα διακοπές στην Ελλάδα και ήταν πολύ ωραία. Αλλά σαν την Κύπρο δεν έχει. Όμως τόσο οι γνωστοί όσο και οι άγνωστοι προορισμοί της Κύπρου σφίζουν αυτές τις μέρες και από τους ντόπιους παραθεριστές που ψήφισαν φέτος τοπικά γραφικά τοπία, κοσμοπολίτικες παραλίες ή τις ζεστές γωνιές του νησιού. Λεμεσό, Μπισούρι και Πρωταρά, σταθερά. Πρωταρά, πέρασε πολύ ωραία. Όσο για το πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στη τσέπη ο μέσος Κύπριος παραθεριστής, σύμφωνα με το σχετικότιμο κατάλογο του COT, υπάρχουν επιλογές για κάθε βαλάντιο. Σε γενικές όμως γραμμές οι τιμές βρίσκονται στα ίδια περσινά επίπεδα. Ακριβοπληρωμένες οι διακοπές στην Κύπρο, ιδίως φέτος, σε σχέση με νησιά της Ελλάδας. Αλλά τι να κάνουμε, τις παραλίες μας δεν τις αλλάζουμε. Νομίζω ότι παρά την κρίση παραμένουν οι ίδιες. Ούτε πιο ακριβές ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα όχι πιο μειωμένες. Και επειδή ο λαός λέει περιορέξεως κολοκυθόπιτα, σημασία έχει ό,τι και αν επιλέξουμε, στο τέλος της ημέρας να ευχαριστηθούμε και την τελευταία μέρα της πιο αγαπημένης εποχής του χρόνου, δημιουργώντας την ανάμνηση ενός ακόμα αξέχαστου καλοκαιριού.